επιστροφή εδώ στο στούντιό μας. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Γιώργο Δολεκάκη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και σε σένα συνονόματε, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατάς της Βιωτίας και όχι μόνο. Έχουμε και τον ταμείο του συλλόγου τώρα, τον Βασίλη το Μέξι δίπλα μας ακούει. Καλημέρα. Μπορεί να παρέμβει. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε... Έχεις βγάλει με τη συνεργασία του Φροντιστηρίου Δημαγής Αργιογνωσίας και της γνώσης σου, βγήκε ένα καταπληκτικό ημερολόγιο με τα αρχαία νομίσματα της Μικράς Ασίας. Ναι, ημερολόγιο δεν το λες, τύπης ημερολόγιο. Τύπης, εντάξει. Έρευνα πώς, είναι. Ναι, έρευνα. Και συγχαρητήρια σε όλους σας εκεί πέρα, γιατί κάνετε πολλή δουλειά. Μακάρι όλοι οι σύλλογοι και οι φορείς στην Ελλάδα τα ημερολόγια τους να μην ήταν μια απλή καταγραφή των ημερών του έτους, αλλά να προσέφεραν και πρωτότυπη γνώση. Και με πολλούς χορηγούς δίπλα, που δείχνει ότι τα ημερολόγια αυτά έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ενώ το δικό σας το ημερολόγιο είναι συλλεκτικό όσον αφορά την πρωτότυπη έρευνα, την δική μου, ναι, αλλά και όσον αφορά την γνώση που προσφέρετε σε αυτούς που θα τα αγοράσουν με πολύ χαμηλή τιμή, ας πούμε, δεν είναι μια τιμή ιδιαίτερη. Αν ήταν βιβλίο, λέει, θα κοστίζε 40 ευρώ, θα ήταν λεύκομα ολόκληρο, έτσι. Ναι. Αλλά τώρα νομίζω με ελάχιστα χρήματα κάποιος μπορεί να το προμηθευτεί και να το κρατήσει και αρχιακό. Ναι. Σήμερα λοιπόν, να πάμε για τον Φεβρουάριο. Λοιπόν, ναι. Σήμερα το ημερολόγιο αναφέρεται, όπως είπες, στα αρχαία νομίσματα της Μικράς Ασίας. Κάθε μήνα έχει και άλλη πόλη από την Μικρά Ασία. Να πω εδώ ότι κακώς τη λέμε Μικρά Ασία, δεν υφίσταται ως όρος. Είναι γερμανική αυτή η ορολογία. Εμείς τη λέγαμε την Καθημάς Ανατολή ή Ανατολία όπως είναι. Αλλά τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, τη λέμε έτσι τώρα για την οικονομία του χρόνου. Έχουμε διαλέξει λοιπόν κάποιες πόλεις από αυτήν την σπουδαία πατρίδα μας και επ' ευκαιρία του ότι το 2022 είναι 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά εμείς δεν θέλουμε να κλαίμε πάνω στα καμένα, θέλουμε να ενισχύουμε και να δίνουμε γνώση πάνω στα αλήτρωτα. Οπότε, και λοιπόν, να μαθαίνουν και οι κυρίες τύπου Ρεπούση ότι έγινε συνωστισμός τότε και πέσαμε στη θάλασσα. Ναι, ότι δεν ακούω συχνά, ξέρεις σαν έναν πολιτισμό 3.000 χωρώνων και λοιπά, τίποτα. Στην περιοχή που θα μιλήσουμε η κατοίκηση είναι 15.000 χρόνων, όχι 3.000 χρόνων. Έτσι. Δηλαδή μην κόβουμε χρόνια από την ιστορία μας στην Ανατολία. Επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή όλοι κλαίνε γύρω από κάποιες εκκλησίες που χάθηκαν, κάποια μνημεία βυζαντινά που χάθηκαν κλπ. Και κανείς δεν μιλάει ότι εκεί πέρα υπάρχει αρχαιότατος πολιτισμός, αρχαιότατος ελληνικός πολιτισμός, τον οποίον παραβλέπουμε και παραξεχνάμε. Για την Κίζικο λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Μια υπέροχη πόλη πάνω στην Προποντίδα. Την έκτεσαν οι Θράκες, οι Δολίωνες, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μέχρι την Κωνσταντινούπολη και από τον Δούναβη και κάτω έως και την Αδριατική ελέγεται Θράκη. Πολύ αργότερα, το 1000 περίπου π.Χ. ονομάστηκε Μακεδονία η δυτικότερη περιοχή αυτή, ενώ η Θράκη, η οποία σήμερα λέγεται Θράκη, η δική μας Θράκη, η ελληνική Θράκη, είναι το ένα ένατο μόνο της Θράκης που ανέφερε ο Όμηρος ως Θράκη. Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της Θράκης είναι κατακτημένα, κατοικούν σε αυτά άλλοι λαοί, άλλα κράτη, άλλες περιοχές. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Οι Θράκες λοιπόν, οι Δολίωνες κυρίως, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν καταλάβει, είχαν πάει σε αυτή την περιοχή και είχαν κτίσει τη μεγάλη πόλη Κίζικο. Γι' αυτό και πριν ονομαστεί Κίζικος λέγεται Δολιονία ή Δολιονής. Η γλώσσα μας είναι μαρτυριάρα, ξέρετε, ναι, και τα τοπονύμια μαρτυρούν. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε και να πετάμε τα παλιά μας τοπονύμια. Αργότερα λέγεται και Αρκτόνησος, γιατί ήταν στο βορρά της Καθημάς Ανατολής, στην Άρκτο. Μετονομάστηκε όμως Κίζικος, και εδώ εμπλέκεται και η Θήβα, η Βιωτία ενδιάμεσα. Ονομάστηκε Κίζικος από το όνομα ενός άτυχου βασιλιά των Δολιώνων, τον Κίζικο. Αυτός ήταν γιος του Ενέου και της Ενίτης. Η Ενίτη ήταν αυτή που ονομάτισε την Ένο, τις Θράκες. Έτσι, ο οποίος βασίλευε στη χώρα όταν φτάνουν εκεί πέρα οι Αργονάφτες. Στους Αργονάφτες μέσα είναι και ο Ηρακλής. Από τη Λίμνο, οι Αργονάφτες εκ Λίμνου. Ναι. Φτάνουν από τη Λίμνο, ναι, που έχουν κάτσει εκεί πέρα περίπου 2 χρόνια
και δημιουργούν το νέο πληθυσμό της Λίμνου, γιατί οι άντρες της Λίμνου είχαν εκδιωχθεί από τις γυναίκες και οι γυναίκες μόλις είδαν τα παλικάρια αυτά, σου λέει εδώ είμαστε. Να ήταν τα παλικάρια, και τα παλικάρια μείνανε εκεί πέρα, οι αριστοναύτες μας μείνανε στη Λίμνο και μάλιστα για να περνάνε και ωραία εκτός από τις όμορφες λιμιές, καθιέρωσαν και αθλητικούς αγώνες και δει το πένταθλο. Το πένταθλο το οποίο σήμερα ξέρουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι από τον κλασικό αθλητισμό, έχει καθιερωθεί από τον Ιάσονα, από τους αργοναύτες στη Λίμνο. Και μάλιστα ο Ιάσονας ήταν και από τους πρώτους πενταθλονίκες. Έρχονται λοιπόν από εκεί πέρα και προσορμίζονται στην Κίζικο. Η Κιζικινή μαζί με τους κατοίκους εκεί και τον βασιλιά τους φιλοξένησαν, τους άνοιξαν τις αγκαλιές τους, τα σπίτια τους, χάρηκαν που ήρθαν οι αργοναύτες και τους τίμησαν οι αριστοναύτες της Ελλάδος. Χάρηκαν και εκεί πέρα, φάγαν, ήπιαν, ανταλλάξανε δώρα κλπ. Αλλά την επόμενη μέρα όταν φεύγαν οι αργοναύτες από εκεί πέρα, τη νύχτα σηκώθηκαν άνεμοι, ξαφνικοί άνεμοι, μεγάλες φουρτούνες στην περιοχή και η Αργό αναγκάστηκε να ξαναεπιστρέψει στην Κίζικο, στη χώρα των Δολιώνων. Αλλά τότε τι έγινε μες τη νύχτα? Οι Δολίωνες, οι κάτοικοι της Κιζίκου, είδαν τα πλοία να έρχονται κατά πάνω τους. Μέσα στη νύχτα δεν αναγνώρισαν ποιοι είναι και βγήκαν να επιτεθούν, φυσικά να αμυνθούν για τη χώρα τους. Έγινε άγρια μάχη, άγρια ναυμαχία, άγρια συμπλοκή στην Προποντίδα, μη αναγνωρίζοντας ημέν τους δε, τους ανθρώπους που την προηγούμενη ημέρα είχαν φάει και είχαν πιει μαζί τους. Έτσι σε αυτή τη μάχη σκοτώνεται ο άτυχος βασιλιάς ο Κίζικος και την ημέρα όταν με το πρώτο φως του ηλίου είδανε τι είχε συμβεί, είδαν ότι είχε διαμυθεί άλλος ένας ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, οι μεν έθαψαν τους δε και ειδικά οι αργοναύτες έθαψαν τον βασιλιά Κίζικο που τους είχε τόσο όμορφα φιλοξενήσει σε αυτή τη χώρα και είχαν μετανιώσει για αυτή την ιστορία μες τη νύχτα χωρίς να φταίνε ούτε μεν ούτε δε, έγινε αυτή η ναυμαχία. Τώρα, η αρχαία Κίζικος, η οποία ήταν πάνω στον Ελίσποντο, της Φρυγίας, να πούμε ότι οι Φρύγες είναι Μακεδονοθράκες, ξεκινάνε με κοιτίδα από εκεί που είναι οι λίμνες, οι σημερινές λίμνες των Πρεσπών, κακώς λεγόμενες Πρέσπες, οι λίμνες στα ελληνικά λέγονται Βρυγιίδες, και αν το ξεχνάμε αυτό, ξεχνάμε και ποια είναι η κοιτίδα των Φρυγών και των Βρυγών Μακεδόνων. Αν μας συμφέρει αυτό, αν μας ενδιαφέρει αυτό, αν αυτό θέλουμε, τις Βρυγιίδες τις λέμε Πρέσπες και κανένας δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Από εκεί λοιπόν ξεκινάνε αυτοί οι κάτοικοι, αρχαία Θράκη, μεταγενέστερη Μακεδονία, κινούνται ανατολικότερα, συμπαρασύρουν μαζί τους πληθυσμούς από τη λοιπή Μακεδονία τη Θράκη και φτάνουν σε μια περιοχή στα βόρεια της σημερινής Μικρασιατικής Χερσονήσου, όπου κάνουν το μεγάλο κράτος της Φρυγίας, το οποίο πολλές φορές ήταν αυτοκρατορία που εκάλυπτε τεράστια έκταση. Και εκεί πέρα λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, σε έναν ισθμό, φτιάχνουν την αρχαία ιδρύουν, καθιδρύουν την αρχαία Κίζικο που ήταν σε σπουδαιότατη θέση και από εμπορική και από στρατηγική άποψη. Φανταστείτε ότι έλεγε όλη την Προποντίδα. Ήταν ακριβώς στο μέσο. Και εδώ να πω για την Προποντίδα ότι η Προποντίδα ονομάστηκε έτσι από Έλληνες φυσικά. Γιατί μόνο Έλληνες την βρίσκουν ως προ του πόντου όταν ταξιδεύουν. Γιατί αν ονομαζόταν από άλλους σκήθες, που και οι σκήθες είναι θρακικό φύλλο, αλλά το παρακάμπτω, από βορεινούς, καυκασιανούς ή οποιουσδήποτε άλλους, θα τη λέγανε μετά Ποντίδα και θα ήταν μετά τον πόντο. Γιατί αυτοί κατεβαίνουν πρώτα στον πόντο και μετά πάνε στην Προποντίδα. Άρα για να λέγεται και να έχει καθιερωθεί Προποντίδα, σημαίνει ότι την έχουν ονομάσει αυτοί που έρχονταν από το Αιγαίο προς τον πόντο. Και αυτοί είναι σαφώς Έλληνες. Εκεί λοιπόν ιδρύεται αυτή η μεγάλη πόλη και αργότερα έρχονται και αιωλείς και συγκατοικούν μαζί τους και γίνεται ένα πολύ όμορφο σύμπλεγμα ελληνικών πολιτισμών με θρακιώτες, με μακεδονοθράκες, αιωλείς, έτσι όποτε οι Έλληνες έτσι συνεργάστηκαν πολλά φύλλα μαζί τους και δημιούργησαν πολύ μεγάλο πολιτισμό. Πράγματι και αργότερα έρχονται και οι Μιλίσιοι, οι οποίοι είναι κριτικοί από την Μήλατο
και το 749 και το 682, δηλαδή μέσα στον 8ο αιώνα π.Χ., έρχονται και οι Μιλήσιοι και ενισχύουν ακόμα περισσότερο την πόλη. Οι Μιλήσιοι με τον τεράστιο πολιτισμό τους, και η Μίλητος θα μπορούσε να είναι παγκόσμια αυτοκράτηρα εκείνη την εποχή, για τέτοιο πολιτισμό μιλάμε, και φανταστείτε λοιπόν τι πόλη έγινε αυτή. Ήταν η δεύτερη μεγάλη αποικία των Μιλήσιων στην περιοχή, μαζί και του Πόντου, η άλλη ήταν η Σινόπη, και έτσι οι Μιλήσιοι με την πόλη της Προποντίδας και την πόλη του Πόντου ήλεγχαν όλον τον Πόντο. Η Κίζικος ευημέρισε κυρίως με την αλία των Θήνων. Οι Θήνοι ήταν οι Τόνοι, γι' αυτό το ψάρι, ο Τόνος. Ναι. Γι' αυτό ο Θήνος γράφεται με δύο νι, γι' αυτό και ο Τόνος πρέπει να γράφεται με δύο νι. Αν το γράφουμε με ένα νι, είναι ο Τόνος που βάζουμε στις λέξεις. Με δύο νι λοιπόν είναι ο Τόνος το ψάρι. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπήρχε πολύ μεγάλο εμπόριο τόνου, αυτό που σήμερα εντός εισαγωγικών κάνει η Ιαπωνία, κλείνει η παρένθεση, έτσι. Βιομηχανία ολόκληρη με παστό και λοιπά, το οποίο ερχόταν, παστό ψάρι, το οποίο ερχόταν με μεγάλα καράβια και έφτανε μέχρι την Αθήνα εδώ πέρα, και μάλιστα σταματούσαν έξω από τα λιμάνια των πόλεων για να γίνει αυτό το εμπόριο, για να μην μπορεί κανείς να καταλάβει αυτά τα μυστικά. Είχε δύο λιμάνια, ήταν διλίμενος, το ένα ήταν ο Πάνορμος και το άλλο ήταν ο Ρητός, δύο λιμάνια, και γι' αυτό το λόγο έγινε ανεξάρτητη η πόλη από τις Μητροπόλεις της, μπόρεσε δηλαδή και αναπτύχθηκε τόσο πολύ οικονομικά που έγινε και ανεξάρτητος. Φανταστείτε λοιπόν, διλίμενος πόλη, τι σημαίνει, ότι το είχε δίπορτο που λέμε, η Θήβα το είχε τρίπορτο, είχε τρία λιμάνια η Θήβα της Βιωτίας, έτσι, στην Αλική, προς τον Εβοϊκό κόλπο και δύο προς τον Κορινθιακό. Αυτή η πόλη, η Κίζικος, το είχε δίπορτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν φυσάει από τη μια μεριά μπορείς να έχεις ηρεμία από την άλλη και να συνεχίζεις το εμπόριό σου. Ναι. Μέχρι το τέλος του 5ου αιώνα, τα μόνα νομισματοκοπία που υπήρχαν στη Μυσία ήταν οι μεγάλες ναυτικές πόλεις των παραλίων της Προποντίδας και του Ελισπόντου. Και αυτές ήταν η Κίζικος, όπως είπαμε, το Πάριον, το οποίο ήταν αποικία της Πάρου των Κυκλάδων, και η Λάμψακος, η σπουδαία, η μεγάλη Λάμψακος. Η πόλη ήταν πάρα πολύ πλούσια και πολυάνθρωπος λέγεται, δηλαδή κατοικούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτήν την περιοχή. Κυρίαρχος της ασιατικής παραλίας, της ασιατικής πλευράς της παραλίας Προποντίδου, και η ακμή της κράτησε 12 αιώνες. Πολύ σπάνια θα βρούμε πόλεις που να έχουν ακμή 12 αιώνων, κυρίως πάνω από 10 αιώνες. Γι' αυτό πρέπει να την μνημονεύουμε. Η σπουδαία Κίζικος λοιπόν, για να έρθουμε και στα του ημερολογίου μας, έκοψε στατήρα, ο στατήρ, σπουδαίο νόμισμα, έτσι, και μάλιστα στατήρα με ονομασία προέλευσης. Λεγόταν ο Κιζικινός στατήρ. Τον ξέραν όλοι. Ή χρυσός στατήρ Κιζικινός. Ή απλώς η Κιζικινή. Ή απλώς τα Κιζικινά. Ήτανε όνομα, πώς λέμε σήμερα δολάριο, πώς λέμε σήμερα ευρώ. Ήταν ένα σχεδόν παγκόσμιο νόμισμα της περιοχής. Ήτανε φιλοτεχνημένο από ηλεκτρον. Το ηλεκτρον είναι κράμα χρυσού και αργύρου, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα λευκό χρυσός. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν πολύ ψηλές γνώσεις μεταλλουργίας και χημίας, για να πετύχεις κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ήταν από τα κυριότερα χρυσά νομίσματα του σύμπαντος κόσμου της περιοχής. Πρέπει να σας πω δε ότι αυτό το νόμισμα χρησιμοποιείται μέχρι και τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Κιζικινείς στατήρες. Έτσι. Λοιπόν, έξω από την Ακτέστης, ο Αλκιβιάδης καταναυμάχησε τους Λακεδαιμονίους το 410 π.Χ. Και τελικά όμως η πόλη αυτή, η μεγάλη πόλη αυτή, όπως είναι στην Προποντίδα, σε μια περιοχή με μεγάλη σεισμογένεση, κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε, κυριολεκτικά καταστράφηκε το 943 μετά Χριστόν, γύρω εκεί στο 10ο αιώνα μετά Χριστόν, η πόλη ισοπεδώθηκε. Δυστυχώς ευρήματά της σήμερα βρίσκονται στο Μουσείο του Λούβρου, τα έχουν κλέψει οι Γάλλοι και τα έχουν πάει εκεί και τα εκθέτουν. Πάντα, υπάρχει κάποιος που έχει κλέψει από την Ελλάδα. Ναι, πάντα. Και αυτό πάντα θα τα αποφύγουμε, και αυτό πάντα εγώ θα το στυλιτεύω. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό. Βλέπουμε αρχαία αντικείμενα τα οποία βγαίνουν σε δημοπρασία στο εξωτερικό και το ανάλγητο Υπουργείο Πολιτισμού δεν παρεμβαίνει ποτέ ώστε να σταματήσει αυτές τις παράνομες, κατά την άποψή μου, δημοπρασίες, και να επιστρέψουν τα ευρήματα στην
εδώ στον χώρο. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, Γιώργο, πόσες φορές το έχουμε στυλιτεύσει, πόσες φορές το έχουμε γράψει κι εγώ και εσύ που αναδημοσιεύεις τα κείμενά μου και σε ευχαριστώ στην εφημερίδα σου. Και κυρίως από τη βιωτεία, μια που μιλάω στον κόσμο της βιωτείας, την καταλυστευμένη Θήβα, την καταλυστευμένη Τανάγρα. Η Τανάγρα είναι καταλυστευμένη όλοι, έτσι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι Τανάγραες ειδικά, έτσι. Η βιωτεία δεν μπορεί να συνθέσει την ιστορία της, γιατί τα κομμάτια της βρίσκονται σπαρμένα στα μουσεία του κόσμου. Αν ενωθούν όλα αυτά και έρθουν πάλι στην βιωτεία μας και μελετηθούν, από τη βιωτεία θα προκύψει ένας άλλος πολιτισμός τον οποίο δεν γνωρίζαμε. Σίγουρα. Και είναι και το θέμα ότι ποτέ δεν κάνουμε κάτι συγκροτημένα. Ναι. Κάνουμε, παρουσχάρη, κάναμε τα εγκαίνια στο μουσείο. Είπαμε τι είπαμε. Ακούσαμε και τον δήμαρχό μας να λέει ότι το ποτάμι του πολιτισμού σταμάτησε εδώ και 3.000 χρόνια μπροστά μας. Λες και η ιστορία της Θήβας είναι 3.000 χρόνια. Μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 40, 50.000 χρόνια. Είναι πολύ παλιότερη. Η Θήβα είναι προκατακλυσμιαία περιοχή. Ο μεγάλος πολιτισμός της Θήβας άκμασε πριν τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Οι κατακλυσμοί, οι δύο έγιναν περίπου στην περιοχή, και του Ογίγου και του Δευκαλίωνος, του Δαρδάνου έγινε στη Σαμοθράκη. Αυτοί οι δύο μεγάλοι κατακλυσμοί κατέκλυσαν, δηλαδή καταβήθησαν τον πολιτισμό της βιωτείας. Αν αυτό βγει στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα, αν αυτό ξαναβγεί, τότε θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία της σπουδαίας βιωτείας, την οποία εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ. Εδώ όμως βλέπουμε και ένα άλλο, γιατί μπαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο, βλέπουμε ένα χέρι αόρατο να κρατάει και να μην αναδεικνύεται η ιστορία της. Τόση μεγάλη επιρροή έχουν. Φοβόνται μήπως αλλάξει η παγκόσμια ιστορία, να ξαναγραφτούν πάλι τα βιβλία από την αρχή, ή... Κάποιοι βαριούνται να ξαναγράψουν τα βιβλία από την αρχή. Κάποιοι έχουν βολευτεί με αυτά που λένε τα βιβλία έτσι όπως τα λένε. Κατάλαβες. Ναι. Και δεν βλέπουμε να γίνεται και κάτι άλλο. Λέει ότι έχουμε αρχαιολογικό τουρισμό, έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε τουρισμό αγροτικό. Και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Λέει ότι είναι βαριά βιομηχανία, ακόμη και από τον Πρωθυπουργό, ο τουρισμός. Όμως δεν βλέπω κάτι να προχωράει σε αυτή τη μεγαλύτερη σε ιστορικότητα πόλη αρχαία εδώ της Θήβας. Ναι, και με αυτά τα μυαλά που έχουν, καλύτερα να μην προχωρήσει τίποτα, γιατί η Θήβα είναι προατλάντια περιοχή. Έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη στιγμή το μεγάλο σπουδαίο πολιτισμό της βιωτείας με το σκεπτικό, με το μυαλό που έχουμε σήμερα. Πρέπει να διαγράψουμε ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα περί Μικηναϊκού πολιτισμού κλπ. Και γυρνάμε και γύρω-γύρω, κούτσου-κούτσου, γύρω στο 1200, γύρω στο 1300, γύρω στο 1400. Τσούκου-τσούκου, παραπάνω δεν πάμε. Μέχρι εκεί πάμε. Πρέπει να τα ξεχάσουμε καταλάβουμε καλά, κατανοήσουμε τον πολιτισμό των Θηβών, της βιωτείας των Θηβών και τον βιωτικό πολιτισμό. Πρέπει να ξαναγράψουμε την ιστορία, να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε σήμερα, χρονολογίες και ορολογίες, και να πάμε σε μια καινούρια ιστορία. Και το Αμφίον, κάτι τέτοιο μαρτυρά, και ο μηνιακός πολιτισμός, οι μηνίες δηλαδή, αυτό το φύλλο, το οποίο σπουδαίο φύλλο, από τα μεγαλύτερα φύλλα, το οποίο προ των Μικηναίων πολλά χρόνια, δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν, ίσως και 10.000 και 15.000 χρόνια πριν των Μικηναίων, έδρασε στην περιοχή και έκανε πολύ μεγάλο τεχνικό πολιτισμό. Άλλωστε η αποξήρανση Κοπαίδος σε αυτούς οφείλεται, ορχομενός κλπ. Αλλά αυτά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Την αποξηράναμε την Κοπαίδα και με μια πρώτη βροχή γίνεται ξανά λίμνη. Να τους ξαναφωνάξουμε τότε τους μηνύες, θα το ξανακάνουν, ρε παιδί μου. Για αυτούς ήταν ευκολάκι. Δυστυχώς. Βλέπεις, Γιώργο, να αλλάξει κάτι στην πορεία ή θα συνεχίσει ακόμη για πολλά χρόνια αυτή η απαξίωση? Αν δεν το πίστευα, θα συνέχιζα τις μάχες. Κάποια στιγμή θα μάθουν τα νέα παιδιά, θα ακούσουν τα νέα παιδιά όλες αυτές τις κραυγές μας, τις κραυγές αγωνίας, και θα συνεννοηθούν οι νέοι και θα αγωνιστούν για να τα φέρουν αυτά νέοι επιστήμονες, εννοώ, νέοι φιλίστορες και λοιπά, συγγραφείς και λοιπά, για να τα ξαναφέρουν όλα αυτά στην επικαιρότητα, κλείνοντας τα αυτιά στις επίσημες σιρήνες. Γιατί βλέπουμε μέχρι σήμερα
οι άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, ειδικά τώρα με αυτή την παγκοσμιοποίηση, με αυτό τον ιό ο οποίος χτυπάει, είναι υπαρκτός, έχει χτυπήσει όλο τον πλανήτη, αλλά έχει χτυπήσει και τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να ακούσουμε μια διαφορετική φωνή, δεν μπορούμε να ακούσουμε κάτι το διαφορετικό. Το μόνο που ακούμε είναι Στεφανίδου και Ευαγγελάτο. Κρούσματα και Βασιλακόπουλο. Εμβολιαστείτε άπαντες. Αυτό είναι το θέμα μας. Έχει χτυπήσει κυρίως το μυαλό μας. Εγώ από την αρχή, όταν μου είχαν ρωτήσει για αυτή την πανδημία, είπα ας φροντίσουμε να μην χάσουμε το μυαλό μας. Δυστυχώς το χάσαμε. Και δυστυχώς έχουμε μια μονοπλευρή, μια μονομερή ενημέρωση. Αυτό δεν είναι ποτέ καλό για την δημοκρατία, ποτέ καλό για την επιστήμη. Και δεν τολμούν και οι ειδικοί να μιλήσουν. Βγαίνουν από την Αμερική κάποιοι γιατροί παγκοσμίου φήμης, τους οποίους βγάζουν 6 ώρα το πρωί για να μην τους ακούσει κανένας. Και έχουμε... ναι, αλλού το πήγαμε, αλλού το πήγαμε τώρα από το θέμα του ημερολόγιου. Ναι, τώρα θα γυρίσουμε στο ημερολόγιο. Έχει συνάρτηση αυτό, γιατί όλα αυτά τα οποία περιέγραψες προηγουμένως δεν τα αναδεικνύει κανένας, δεν τα λέει κανένας. Γι' αυτό είπα ότι όλα αυτά ξεχαστήκανε, όλα αυτά έπεσε ένα πέπλο σιωπής από πάνω και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα χειραγωγήσουμε τον κόσμο με συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό το είπα και έβαλα και το θέμα της... της πανδημίας. Μου στέλνουν τώρα μηνύματα να πεις πού θα βρει κανείς αυτό το ημερολόγιο και πώς μπορεί να το αποκτήσει. Ένα τηλέφωνο κάτι. Αυτό που γράφουν τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορούν να το βρούνε στα τηλέφωνα του κυρίου Μέξη. Δεν ξέρουν όλα τα τηλέφωνα του κυρίου Μέξη. Μισό λεπτό, θα τα δώσουμε. Γιώργο, μισό λεπτό. Γιατί, γιατί εγώ δεν τα έχω αυτά, δεν είμαι καλός αυτά. 6974 28 48 28. Αν το ξαναπούμε πάλι, 6 9 74 28 48 28. Γι' αυτό είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Μέξης να παρέμβει, αλλά ο κύριος Μέξης κάνει βόλτες να δώσει τα τηλέφωνα ώστε μπορούν να τηλεφωνήσουν, να τα παραγγείλουν και να τους αποσταλούν τα ημερολόγια. Μακάρι κάθε σύλλογος να έχει έναν άνθρωπο που τρέχει τόσο πολύ όσο ο Βασίλης ο Μέξης. Έχει κάνει μεγάλο αγώνα, εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας. Τώρα, να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω στον Φεβρουάριο και στα νομίσματα για να το κλείσουμε το θέμα, Γιώργο. Ναι. Θα βγαίνουμε κάθε μήνα, λοιπόν. Ναι, μία φορά το μήνα, το λιγότερο. Και αν έχουμε και θέμα... Και αν έχουμε και θέματα με ευρήματα τα οποία δημοπρατούνται στο εξωτερικό και είναι από την περιοχή μας, να βγαίνουμε, να υπενθυμίζουμε και στους εισαγγελείς, ας κάνουν και μια προκατακτική για την ιστορία μας. Δεν είναι κακό. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνουν κατηγορούμενοι μόνο αυτοί, λέει, που σκάβουν. Να πάνε κατηγορούμενοι αυτοί που σκάβουν, αλλά να πάνε και οι παραλήπτες, τα οποία τα παίρνουν στο εξωτερικό και τα μεταπουλούν. Να πάνε και αυτοί που ήδη έσκαψαν. Βέβαια, συμφωνώ. Απόλυτα. τέλος πάντων. Και αυτοί που τα πουλάνε και αυτοί που πιάνονται με τα κότερα που φεύγουν όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Θα τα λέμε αυτά, αφού τα λέμε ούτως ή άλλως, αλλά δεν χάνει κανείς ποτέ από αυτό το να τα πει και να τα ξαναπεί. Ίσως κάποια στιγμή, όπως σου είπα, ευαισθητοποιηθεί κάποιο αυτή και κάνει κάτι, ρε παιδί μου, τι να πω άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, λέγαμε για τα νομίσματα και πώς είχαν φιλοτεχνηθεί και ήθελα να σε ρωτήσω, τα νομίσματα αυτά παίζανε παγκοσμίως στις συναλλαγές? Ναι. Ήταν, όπως σου είπα, σαν το δολάριο, όπως λες, το ευρώ σήμερα. Ναι. Τα κυζικινά, τα νομίσματα, οι κυζικινοί στατήρες και λοιπά, τους έχουμε βρει παντού, σε ανασκαφές, που σημαίνει και στην Βιωτία, που σημαίνει και στην Αττική, που σημαίνει και στη Μακεδονία μας και παντού. Που σημαίνει ότι αυτά ήταν ένα διεθνές νόμισμα που θα μπορούσε να το πάρεις από την Κίζικο και να πας, ας πούμε, στη Μακεδονία ή στη Βιωτία ή στη Θεσσαλία και να το ανταλλάξεις. Φαντάσου ότι υπάρχουν πληροφορίες πάνω σε αυτά τα νομίσματα, οι οποίες είναι συγκλονιστικές, όπως είναι η ήδη σφιγγός, η σφίγγα έχει άμεση σχέση και με τη Βιωτία, όπως είναι διάφοροι τύποι μουσικών,
Όπως γνωρίζουμε, η περιοχή της Φρυγίας μαζί με την Αιωλία δώσανε μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς πολιτισμούς των Ελλήνων. Υπάρχει ο Φρύγιος δρόμος, ο οποίος ακόμα σήμερα παίζεται, και ο αιωλικός τρόπος. Οι Αιωλοί ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι τραγουδιστές και μουσικοί και ποιητές. Έτσι, υπάρχουν γρίπες πάνω στα νομίσματα. Ένα υβριδικό αρχαίο ζώο, σύμβολο των τοποθεσιών όπου υπήρχε θησαυρός και κυρίως χρυσός. Τι να σου πω, καλά, φυσικά. Αυτά το είχαν δηλαδή υποδιέστερη αξία το ένα με το άλλο ή ήταν η ενιαία η τιμή τους? Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς έτσι όπως το θέτεις. Ο στατήρας πάντως ήταν στατήρας για όλους. Έτσι. Ήταν πώς να το πούμε, σαν μονάδα βάρος, ας το πούμε έτσι, μονάδα μέτρου, ο στατήρας. Ενώ αν είχαν περισσότερο χρυσό και είχαν περισσότερη αξία το ένα με το άλλο, αυτό λέω, στην κατασκευή τους. Ναι, φυσικά, αυτό ήταν από ηλεκτρο, ήταν από λευκό χρυσό. Έτσι. Ναι. Αλλά σαν αξία, σαν νομισματική αξία, σαν σταθμιστικός κανόνας, ήταν στατήρας. Ήταν σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, και πολύ σημαντική περιοχή είναι και για αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που άφησε πίσω. Πολλοί είναι οι κυζικινοί οι οποίοι διέπρεψαν σε όλο τον κόσμο. Ο Μεθόδιος, ο Θεοδόρετος, ο Θεόγνωστος, ο Μακάριος της Κυζίκου, ο Θεοφάνης. Πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι δηλαδή βγήκαν από την Κίζικο. Εγώ τη θεωρώ μια από τις ορότερες περιοχές. Δυστυχώς δεν έχει πολλά κανείς σήμερα ορατά αρχαιολογικά ευρήματα να πάει να δει. Κάποια λίγα, και αυτά μέσα σε κάποια δάση. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ο αρχαιολογικός χώρος ο κλασικός, όπως σας είπα, ισοπεδώθηκε η πόλη. Υπάρχουν κάποια λείψανα της πόλεως ανάμεσα σε δέντρα και σε κλαδιά, ανάμεσα σε ελαιώνες και τέτοια πράγματα που δύσκολα πάει κανείς για να τα συναντήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια σημαντική, μια συστηματική ανασκαφή που δεν έχει γίνει στην Κίζικο, για την αρχαία μιλάω, Κίζικο, ναι. Γιατί έχουν γίνει για τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο της πόλεως. Την ακόμα αρχαιότερη λοιπόν της Κιζίκου δεν έχουν γίνει σημαντικές ανασκαφές. Άλλωστε δεν το επιθυμούν και τόσο πολύ πολλοί Τούρκοι να βγαίνει κάθε τόσο στην επιφάνεια το ελληνικό παρελθόν οποιασδήποτε πόλεως. Εδώ προσπαθούν να το ξεχάσουμε. Ναι, ναι. Αυτά διαδραματίζονται περίπου το 400 π.Χ. Ναι, έχει και μέρος και στον Πολυπονησιακό πόλεμο, αλλά σας είπα ότι η πόλη έχει μια ακμή τον 8ο αιώνα π.Χ. Έχει ιδρυθεί πολύ παλαιότερα, αργοναυτική εκστρατεία, ο καθένας μπορεί να τη βάλει όποτε θέλει, τουλάχιστον 5.000-6.000 χρόνια πριν από σήμερα ξεκινάει η ιστορία της πόλεως. Έτσι. Πελασγή είναι η πρώτη κατοική της, έτσι, μαζί με τους Δολίωνες κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πίσω πάμε. Η Πελασγή είναι από τα πρώτα ελληνικά φύλλα, τα κακώς λεγόμενα προελληνικά, ύπουλη είναι η ορολογία προελληνικά. Τα φύλλα αυτά, Πελασγοί, Κάρες, Λέλεγες, είναι πρωτοελληνικά και όχι προελληνικά. Όποιος τα λέει έτσι και δεν τα λέει από λάθος ή από κεκτημένη ταχύτητα, έχει δόλο. Έχει δόλο, γιατί υποδηλώνουν με τις λέξεις ότι ναι, αλλά υπήρχε κάτι άλλο προελληνικό. Ακριβώς. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι εδώ πέρα, ενώ πριν από τους Έλληνες, ενώ τα ευρήματα της γενετικής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι το 90-95% των κατοίκων της σημερινής χώρας που λέγεται Ελλάδα έχει αναγωγή στην παλαιοληθική, στους παλαιοληθικούς κατοίκους της Ιδίας περιοχής. Έτσι. Ναι. Αυτό με τα ευρήματα της γενετικής. Δυστυχώς. Μπορεί κανείς να δει τα ευρήματα του κυρίου του Ενταφυλλίδη. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση της ανάδειξης της πραγματικής ιστορίας, και όλοι αυτοί οι οποίοι πάντα ηγούνται του Υπουργείου Πολιτισμού δεν ξέρω γιατί είναι τόσο πολύ μισούν τον ελληνισμό με τις πράξεις τους. Ναι, το μισούν, δεν το γνωρίζουν, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα εγώ. Δεν το θέλουν, έχουν γαλουχηθεί με άλλες αρχές και έχουν επιλεγεί, επειδή έχουν γαλουχηθεί με άλλες αρχές, έχουν άλλες προτεραιότητες. Ναι, πολλά είναι, πολλά μπορεί να είναι. Πολλά μπορεί, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Εγώ στα 30-40 χρόνια που δημοσιογραφώ δεν έχω δει μόνο μία περίπτωση, έχω δει πολλές περιπτώσεις. Έχω δει από όλες τις πάντες.
Μήπως είναι συγκεκριμένες επιλογές από συγκεκριμένες σχολές ιδεών να αναλαμβάνουν πάντα το Υπουργείο Πολιτισμού. Σου είπα ότι τόσα χρόνια που ασχολούμαι, πάω στα 40 χρόνια έτσι, που ασχολούμαι με αυτό, έχω δει πάρα πολλές επιλογές. Όχι μόνο μία. Πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή εκεί πέρα επιλέγονται άνθρωποι οι οποίοι κάθε άλλο παρά αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, από όπου και αν προέρχονται. Οπότε το από όπου και αν προέρχονται έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Πρωτεύον κριτήριο είναι να μην τον αγαπούν. Να δίνονται χρήματα για να αναδειχθεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα Χανιά και που έπρεπε να γίνει, τα ενετικά νεόρια και το ενετικό κάστρο της Κέρκυρας και βυζαντινές εκκλησίες στην Καστοριά. Και το το ενετικό κάστρο εδώ της πόλης μας, εδώ στη Δίβα. Ναι, ενώ δεν ξέρουμε το φράγκικο, λες. Ναι, το φράγκικο. Ενώ δεν ξέρουμε το αρχαίο παρελθόν της Καστοριάς, έτσι, παρά μόνο του Δισπηλιού, και ευτυχώς, που είναι 10 χιλιόμετρα μακριά από την Καστοριά, αλλά της αρχαίας Καστοριάς που ιδρύθηκε από τον Ορέστη, το παρελθόν δεν το ξέρουμε, γνωρίζουμε τα Βυζαντινά, τα οποία είναι σπουδαία. Δεν αντιλέγει κανείς ότι είναι όμορφα τα εκκλησάκια τα Βυζαντινά που έχει η Καστοριά, ή το κάστρο της Κερκύρας, ή τα νεόρια των Χανίων, αλλά δεν ξέρουμε την αρχαία πόλη των Χανίων, δεν ξέρουμε την αρχαία πόλη της Κέρκυρας, δεν ξέρουμε την αρχαία πόλη της Καστοριάς. Θέλω να πω ότι όταν αποφασίζεις να βάλεις μια σειρά να αναδείξεις πόλεις και πράγματα, ξεκινάς από την αρχαιότερη τους φάση, κατοίκηση, ιστορία και προχωράς σιγά σιγά προς τα νεότερα. Σαφώς και όλα πρέπει να αναδειχθούν. Αλλά βρε αδελφέ, πάρτα με τη σειρά. Πάει κανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα Χανιά και βλέπει τα νεόρια που χρόνια σαπίζουν εκεί πέρα και είναι έτοιμα να παίζουν και θα παίρνουν σε κανένα το κεφάλι, και τώρα αποφασίσαμε ή το τζαμί στα Χανιά ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχει το άγαλμα της Αθηνάς, το οποίο έχει στηθεί πάνω από τους τάφους των Βενιζέλων, αλλά επειδή δεν θέλανε μια Αθηνά κάποιοι πάνω από τον Βενιζέλο, την κρεμίσανε. Κατάλαβες, και είναι κάτω ερείπια τώρα αυτή τη στιγμή το άγαλμα της Αθηνάς. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αν δεν θέλεις να αναδείξεις, δεν πας να αναδείξεις τον αρχαίο σου πολιτισμό, αναγκαστικά θα αναδείξεις τον χθεσινό, τον προχθεσινό. Και αυτός είναι ο μεσαιωνικός, ο αναγεννησιακός, ο βυζαντινός κλπ. Και θα έρχεται ο τουρίστας, θα έρχεται το παιδί να μαθαίνει την ιστορία και θα βλέπει αυτά τα πράγματα. Και σου λέει, α, ωραία, μέχρι εκεί πάνε αυτοί. Πώς λένε οι άλλοι 3.000 χρόνια, ας πούμε, ξέρω, Μικρά Ασία. Τι 3.000 χρόνια, ρε, γιατί μου κόβεις 15.000 χρόνια ιστορίας. Έτσι είναι τα πράγματα. Για να μην βρούμε τη ρίζα μας, γι' αυτό μας κόβουνε. Αυτό είναι το επικίνδυνο πράγμα, να βρεις τις ρίζες σου. Αυτό είναι το επικίνδυνο, γιατί άμα τις βρεις, το αίμα νερό δεν γίνεται και τότε ξυπνάνε άλλα πράγματα μέσα σου και τότε προφανώς αρχίζεις και πραγματικά ορίεσαι και επαναστατείς. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Όχι. Μας πήρε μπάλα λίγο για την Κιζίκου, ήθελα να μιλήσουμε, να πω τα πράγματα αυτά της ωραίας Κιζίκου με τα υπέροχα ανάγλυφα που υπάρχουν και στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, να πάει κανείς, θα δει αρκετά πράγματα από την Κιζίκου. Να πω πόσο σπουδαία πόλη ήταν, έτσι, και με χαρά να δω κάποιους να πάνε εκεί πέρα και να μας στείλουν πληροφορίες από πράγματα που θα βρουν, γιατί όλα είναι φταμένα. Και δεν μπορούμε να οργανώσουμε και κανένα ταξίδι τώρα, καμία εκδρομή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Ναι, είναι και αυτό, ναι. Γιατί καλό θα ήταν να κάναμε και ένα οδηπορικό, ένα ταξίδι, και με την παρουσία σου να μας έλεγες και να μαθαίναμε περισσότερα πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε και τεχνιέτως έχουν φροντίσει κάποιοι να τα θάψουν. Πιστεύω ο σύλλογός σας να το κάνει κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που λέγεται φροντιστήριο θηβαϊκής αρχαιογνωσίας, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα θηβαϊκού ή βιωτικού ενδιαφέροντος στη Μικρά Ασία. Είναι ένα κομμάτι που το έχουμε παραλείψει. Λίγοι γνωρίζουν τις αποικίες των βιωτών στην Μικρά Ασία. Νομίζουν ότι οι βιωτοί έμειναν εδώ πέρα, γύρω-γύρω, ας πούμε. Είναι λάθος. Η Φωκίδα δίπλα σας, ας πούμε, έχει κάνει τη μεγάλη φώκια στον κόλπο της Σμύρνης. Όπου ήταν και βιωτή. Η εξάπλωση των βιωτών δεν έχει, γι' αυτό σου λέω, η βιωτεία δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει μπει ακόμα στο μεγάλο κάδρο. Η βιωτεία έχει χαθεί στην μιζέρια της, στην αυτομιζέρια της, στον εσωτερικισμό της, στην
στην εσωτερική κατανάλωση. Η ιδιωτία έχει εξαπλωθεί και προς δυσμάς μέχρι η Ισπανία, έχουμε βρει απικίες της, και μέχρι και Μικρά Ασία και ακόμα παραπέρα. Και στην Περσία κλπ. Είναι η μεγάλη ιδιωτία την οποία δεν την έχουμε ακόμα ακουμπήσει. Με τον καιρό, σιγά σιγά. Καταλάβουν κάποτε κάποιοι και θα μας δικαιώσουν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι τον επόμενο μήνα. Ώστε να μάθουμε αυτά τα οποία δεν διδάσκουν τα βιβλία, δεν διδάσκουν την ιστορία, δεν διδάσκουν τίποτα. Εμείς εδώ θα είμαστε να τους τα υπενθυμίζουμε μέχρι κάποιοι, όπως είπες, να ξυπνήσουν και να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή και να φτάσουμε και σήμερα στην νεότερη. Εγώ είμαι σοκρατικός. Ρωτήσαν τον Σοκράτη τι είναι και είπε μια αλογόμηγα στα καπούλια του συστήματος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα και εγώ. Δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω.